Έντονο παραμένει το κλίμα στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ με βουλευτές και μέλη να παίρνουν θέση για τη μάχη της Προεδρίας του Κόμματος ανάμεσα σε Έφη Αχτιόγλου και Στέφανο Κασελάκη. Πρέπει να σας πω ότι υπήρξαν επαφές και με τους δύο. Δεν ε, φάνηκε ατμόσφαιρα πολιτικής διαβούλευση και συζήτησης με την ε, αγαπημένη κατά τα άλλα συντρόφισσα την Εύφη την Αχτσιόγλου. Ε, το αντίθετο διεφάνει με τον Στέφανο Κασαλάκη. Κοιτάξτε, Μέτρησε, εκείνο πέσω, που, με, που με έπεισε είναι ότι φέρνει και κάτι καινούριο, όσο και να ε, θεωρείται αυτή τη στιγμή από πολλού επιφανειακό. Εγώ mm. καταλαβαίνω τι επι, επιφυλάξει οι οποίε υπάρχουν, ε. αλλά είναι και κάτι το καινούριο το οποίο γίνεται στην ελληνική πολιτική σκηνή. Εγώ διαβάζω το διαδίκτυο και βλέπω ότι όσοι υποστηρίζουν με φανατισμό τον κύριο Κασελάκη ε, έχουν αρχίσει επιθέσεις και απειλές, διαβάζω, θα μας κρεμάνουν στο Σύνταγμα, Β, βρυσίδι υπο, υπο, υποκοσμιακές εκφράσεις. Στο μεταξύ, τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής παίρνουν και αυτά θέσει σε ρόλο σχολιαστή μέσω αρχηγών και βουλευτών. Φτάσανε σήμερα να εμφανίζεται ένα golden boy όπως ο ίδιος παρουσιάζει τον εαυτό του, να τους παίρνει το κόμμα σε 20 ημέρες. Εσύ σε κάθε θα... περίπτωση, ο κύριος Κασελάκης. Και μ αρέσει, εγώ αυτό το μου αρέσει. Δηλαδή εγώ το ευχαριστώ σκοτεινώς, μα δεν είναι τεσσεριχισμένος. εξευτελίζει όλα όσα έλεγαν οι ΣΥΡΙΖΕΙ όλα αυτά χρόνια. Έχει. Όλα. Σύμφωνα με πολιτικές πηγές, αρκετοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ παρεμένουν να για την ψήφο τους, κάτι που ίσως προκαλεί εκπλήξεις σε Εκρηκτική παραμένει η κατάσταση στον Αγκόρνο Καραμπάχ παρά την εκεχηρία που συμφωνήθηκε με εκατοντάδε νεκρού και τραυματίε, ενώ χιλιάδε είναι οι εκτοπισμένοι. Τουλάχιστον 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Αγκόρνο Καραμπάχ ω αποτέλεσμα τη στρατιωτική επιχείρηση του Αζερβαϊτζάν, ενώ περισσότεροι από 400 τραυματίστηκαν, όπω ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Αρμένιο διαμεσολαβητή για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον εν θύλακα. Η στρατιωτική επιχείρηση τραυματίστηκε την Πέμπτη 24 ώρε μετά την έναρξή τη με την παράδοση των αυτονομιστών και την επιστροφή της περιοχής στον έλεγχο του Μπακού. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον του θύλακα θα διεξαχθούν με τη μεσολάβηση των ρωσικών δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή. Αυτή η ειρηνευτική δύναμη που βρίσκεται στην περιοχή από το τέλος του πολέμου το 2020 διαβεβαίωσε ότι η εκεχηρία τηρείται. Δύο Ρώσοι στρατιώτες ωστόσο σκοτώθηκαν όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν έγινε στόχος πυρών όπω ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα, χωρί όμω να διευκρινίσει ποιο ευθύνεται για αυτή την επίθεση. Η Συμφωνία Εκεχηρία προβλέπει την αποχώρηση των μονάδων και των στρατιωτών των ενόπλων δυνάμεων τη Αρμενία που έχουν απομείνει στο θύλακα, καθώ και τη διάλυση και τον πλήρη αφοπλισμό των ομάδων του στρατού άμυνα του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Οι αυτονομιστέ δέχτηκαν επίση να ξεκινήσουν συνομιλίε με θέμα την επανένταξη του θύλακα στο Αζερβαϊτζάν. Σύμβουλο του Αζέρου Προέδρου είπε ότι ο στόχο του Μπακού είναι η ειρηνική επανένταξη των Αρμενίων του Καραμπάχ και η εξομάλυνση των σχέσεων με την Αρμενία. Με την νίκη του Αζερβαϊτζάν, ωστόσο, εγείρονται φόβοι για μια μαζική έξοδο των 120.000 κατοίκων του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Περισσότεροι από 43.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί μετά τι φωνικέ πλημμύρε που κατέστρεψαν την Ανατολική Λιβύη, ιδίω στην πόλη Ντέρνα, όπω ανακοίνωσε την Πέμπτη η Υπηρεσία Μετανάστευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τι τελευταίε εκτιμήσει, 43.059 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τι πλημμύρε στη Βορειοανατολική Λιβύη, ανέφερε ο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευση στην τελευταία του έκθεση για την κατάσταση στην περιοχή μετά το καταστροφικό πέρασμα τη καταιγίδα Ντάνιελ, την νύχτα τη 10η προ 11η Σεπτεμβρίου. Η καταιγίδα άφησε πίσω τη περισσότερου από 3.300 νεκρού, σύμφωνα με τι αρχέ, αν και εκτιμήσει για τον αριθμό των θυμάτων παρουσιάζουν αντιφάσει. Η Ντέρνα έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Ολόκληρα τμήματα τη πόλη εξαφανίστηκαν από τι πλημμύρε που παρέσυραν πολυόροφα κτίρια με οικογένειε να κοιμούνται στα διαμερίσματά του. Εκτιμάται ότι οι πλημμύρε ισοπαίδωσαν το 1 τέταρτο τη πόλη. Άλλωστε, εξαιτία υποτυπώδου συντήρηση και μάλλον ανύπαρκτων. Έργων, δύο φράγματα έσπασαν από τον όγκο του νερού και πλημμύρισαν την πόλη. Οι κάτοικοι, εξαγριωμένοι, διαδήλωσαν και πυρπόλησαν μάλιστα το σπίτι του δημάρχου. Ζήτουν μεταξύ άλλων απόδοση ευθυνών και έρευνα για το που πήγαν τα κονδύλια. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η απονομή του τίτλου Ειδικότητα Νοσηλευτική Δημόσια Υγεία, Κοινοτική Νοσηλευτική, Επίγουσα Εντατική Νοσηλευτική από την Τρίτη Γενομική Περιφέρεια. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά για δεύτερη φορά να έχουμε την ολοκλήρωση των σπουδών και των νοσηλευτρι... νοσηλευτριών και νοσηλευτών οι οποίοι συμμετείχαν στα προγράμματα εξειδίκευσης δημόσιας υγείας κοινωνικής νοσηλευτικής όπως αντίστοιχα Τη της επίγουσας α, νοσηλευτικής. Με μεγάλη χαρά, λοιπόν, οι νοσηλευτές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει αυτόν τον τίτλο της εξειδίκευσης, άμεσα είτε βρίσκονται στο σύστημα υγείας και εργάζονται, θα στελεχώσουν τις αντίστοιχε ειδικότητε ή οι νέοι νοσηλευτές μας, οι οποίοι αντίστοιχα έχουν πάρει τις ειδικότητε, θα είναι έτοιμοι επαγγελματίες, έτσι ώστε να προσφέρουν καλύτερε υπηρεσίε υγεία, νοσηλευτικέ φροντίδα, είτε στο σύστημα τη πρωτοβάθμιας φροντίδα υγεία, είτε στη δευτεροβάθμια. Η τρίτη υγειονομική περιφέρεια ε, ολοκλήρωσε και θα ολοκληρώσει και στο επόμενο χρονικό διάστημα ένα σημαντικό αριθμό, έναν κύκλο με σημαντικό αριθμό νοσηλευτών στο πλαίσιο διαφόρων ειδικοτήτων, όχι μόνο αυτών, παθολογία, χειρουργική, ψυχιατρική. Και συνεχίζει ε, σε αυτό το πλαίσιο ε, επιμόρφωση και εξειδίκευση των στελεχών της. Η απονομή της ειδικότητας έγινε σε μια περίοδο όπου το Εθνικό Σύστημα Υγείας χρειάζεται περισσότερους νοσηλευτές. στη σύλληψη ενός 19χρονου που ενέχεται σε περιπτώσεις ληστείων προχώρησαν το βράδυ της 4ης 20 Σεπτεμβρίου στη Καλαμαριά αστυνομική του τμήματος ασφαλείας της περιοχής. Στη κατοχή του 19χρονου βρέθηκε ένα μαχαίρι. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η συλληφθή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2023 σε δύο περιπτώσεις προσέγγισε τέσσερις νεαρούς και με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσε δύο χρυσές αλυσίδες, ένα κινητό τηλέφωνο και αποπειράθηκε να αφαιρέσει χρηματικό ποσό. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε η σε οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μαχαίρια, αεροβόλο όπλο και κουκούλα τύπου full face. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Εξηχνιάστηκαν υποθέσει κλοπών που έλαβαν χώρα σε περιοχέ Νεάπολη και Σικαιών από αστυνομικού του τμήματο Ασφαλεία Νεάπολη Σικαιών. Σχηματίστηκαν δικογραφίε σε βάρο μια 32 χρονης ημεδαπή και ολοδαπού, οι οποίοι το Μάιο του 2023 παραβίασαν δύο φορέ κατάστημα φούρνο στη Νεάπολη και αφαίρεσαν το συνολικό χρηματικό ποσό του 350 ευρώ. Ένο 36χρονο ολοδαπού, ο οποίο τον Ιούνιο του 2023 2023 στις οικαίες παραβίασε η οικία και αφαίρεσε διάφορα αντικείμενα. Και ενό 36χρονο η Μεδαπού, καθώς τον Αύγουστο του 2023 στη Νεάπολη, μαζί με συνεργό διέριξαν καφέ μπαρ και αφέρεσαν το χρηματικό ποσό το 250 ευρώ και αντικείμενα αξίας 2.500 ευρώ. Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούσαν αρμόδιο εισαγγελέα. στον εντοπισμό και στην απελευθέρωση δέκα λοδαπών που κρατούνταν παρά τη θέλησή του σε εγκατελειμμένο κτίριο στην περιοχή του Δεδροποτάμου, προχώρησαν οι αστυνομικοί τη Διεύθυνση Αλοδαπών Θεσσαλονίκη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο Ρωμά 33 και 38 ετών σε βάρο των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα δικήματα τη εγκληματική οργάνωση, τη αρπαγή παράνομη κατακράτηση, τη εκβίαση και τη παράνομη μεταφορά και προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι συλληφθέντες κρατούσαν τους αλλοδαπού παρά τη θέλησή τους, ενώ ασκούσαν βία σε βάρος τους με σκοπό την αποκόμιση επιπλέον χρηματικών ποσών. Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, σε διαμέρισμα έτερου κτηρίου, όπου διαμένει 30χρονος αλλοδαπός, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μια συσκευασία που περιείχε κάναβη συνολικού βάρους 78 5 γραμμαρίων, ένα μαχαίρι πολεμικού τύπου και ένα μαχαίρι βαλτάς, οπότε και συνελήφθη και οδηγήθηκε στο τμήμα ασφαλεία αμπελοκήπων μενεμένη. Οι συλληφθέντε θα οδηγηθούν στι αρμόδιε δικαστικέ αρχέ. Έθριο καιρό σε ολόκληρη τη χώρα, με πρόσκαιρε νεφώσει στι μεσημβρινέ και απογευματινέ ώρε στα επιρωτικά ορεινά. Αναμένεται για Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου. Στην Αττική αναμένεται έθριο καιρό με λίγε νεφώσει στι μεσημβρινέ ώρε. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα 2 με 4 μποφόρ και τι μεσημβρινέ και απογευματινέ ώρε νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έω 34 βαθμού Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθιρος καιρό με αραιές νεφώσεις. Η άνεμοι θα με τα βλητή 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου.